πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαρωνικού. Το λόγο έχει ο Γενικός Γραμματέας για την εισήγηση του θέματος. Δήμαρχε, μίλα. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι θα μίλαγε ο Γενικός και θα κάνει εισήγηση. Συγγνώμη. Δικό μου λάθος. Τις λεπτομέρειες έτσι κι αλλιώς θα τις πει ο Γενικός. Δύο λόγια μόνο θέλω να πω. Έχετε διαβάσει και την εισήγηση και το ιστορικό. Ένας Δήμος και ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο να έχει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως λέγεται, Οργανισμός Λειτουργίας, όπως θέλει να το πούμε. Από το 12-13, αν θυμάμαι που βγήκαμε, φτιάξαμε τον ενιαίο κανονισμό του Δήμου Σαρωνικού. Στη συνέχεια έγινε κάποια τροποποίηση από την προηγούμενη διοίκηση Σοφρόνη. Κατά δική μας γνώμη το λέμε κιόλας, δεν ήταν πάρα πολύ λειτουργικό και γι' αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός είναι τροποποίηση ή βελτίωση των παλαιών ή δημιουργία στην ουσία ενός καινούριου. Ναι, κάπως έτσι. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την Επιτροπή με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα που όρεσα τους διευθυντές αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου που εργάστηκαν. Κάνανε πάρα πολλές συνεδριάσεις και σκέψεις να καταλήξουν. Και εμένα βέβαια μου ζητήθηκε σε πάρα πολλά πράγματα η γνώμη. Νομίζω ότι είναι ένα λειτουργικό εργαλείο σήμερα και μόνο αν θα δείτε μπροστά που υπάρχει το...